Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο CK και είστε στο Math for Tech. Σκοπός του βίντεο αυτού είναι να κάνουμε έναν οδηγό για το πώς θα κάνουμε jailbreak το PlayStation στην έκδοση 3.55. Για να γίνει αυτό θα χρειαστούμε τρία αρχεία. Θα χρειαστούμε το custom firmware που το έχουμε εδώ, το πρώτο βιβλιαράκι. Ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται MD5Check και έναν manager της επιλογής μας. Εμείς λατρεύουμε, αγαπάμε Gaia Manager. Αυτόν έχουμε κατεβάσει. Οπότε, τα έχουμε ξεζυπάρει, τα βλέπετε εδώ στην επιφάνεια. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι ανοίγουμε το M5Check και μας βγάζει την επιλογή να διαλέξουμε το file name. Πατάμε Browse και επιλέγουμε το αρχείο, το αρχείο ps3up.pub, είναι το αρχείο του custom firmware αυτό. Πατάμε άνοιγμα και πατάμε calculate. Τώρα βγάζει ένα αριθμό μεγάλο, δεν θα στον αναφέρω, θα σας το... είναι γραμμένος στο site, να τον δείτε. Αν σας βγάλει αυτόν τον αριθμό είμαστε ok και συνεχίζουμε. Η συνέχεια ποια είναι, έχουμε βάλει το στικάκι μέσα. Πάμε τώρα στο στικάκι μας. Εδώ στο στικάκι δημιουργούμε ένα φάκελο με το όνομα, με κεφαλαία αγγλικά πάντα, PS3. Μέσα σε αυτό το φάκελο δημιουργούμε άλλον ένα φάκελο με το όνομα update. Μέσα στο φάκελο update βάζουμε το αρχείο του firmware. Ωραία, περιμένουμε να αντιγραφεί. Ασφαλή κατάργηση μετά. Βγάζουμε το στικάκι και τα λέμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στην κονσόλα του PlayStation. Τώρα θα πρέπει για να περάσουμε να κάνουμε το, να περάσουμε το custom firmware, το 355 custom, θα πρέπει να μπούμε σε recovery mode στο PlayStation 3. Πώς θα γίνει αυτό? Όπως είναι ανοιχτή η κονσόλα, θα κρατήσουμε πατημένο το power μέχρι να ακουστεί 3 beep. Και τώρα θα το ξαναπατήσουμε μέχρι να ακουστούν πάλι 3 beep. Το τρίτο beep θα ακουστεί διπλό. Και μόλις ακουστεί το διπλό, αφήνουμε γρήγορα το χέρι μας από το power. Πρώτο. Δεύτερο. Και τώρα το τρίτο. Το αφήνουμε. Τώρα μας πρέπει να συνδέσουμε το χειριστήριο με USB. Το έχουμε συνδέσει. Πατάμε το κουμπάκι και ανοίγει. Και μας δίνει αυτές τις επιλογές, είναι το Recovery Mode. Βάζουμε το στικάκι σε μία από τις USB και πηγαίνουμε στο System Update. Εδώ πατάμε Start Select. Κάνει checking να διαβάσει το USB. Ξεκινάει, έχει ξεκινήσει το update, βρήκε το αρχείο. Αυτό είναι το custom firmware.
Φτάσαμε στο 100%. Παρακίνηση κονσόλα. Μας έβγαλε τώρα ότι η version θα με το πιέσει τώρα. Περνάει τώρα το κόστιμο. Τελείωσε η διαδικασία. Για πάμε τώρα να δούμε αν μπορέσουμε να δούμε κάτι .355 μας βγάζει. Πάμε τώρα να βάλουμε το Gaia Manager. Πάμε με το στικάκι, πετάξουμε το αρχείο του Gaia Manager χήμα μέσα στο stick και πάμε μετά στη συνέχεια να δούμε πως θα τον εγκαταστήσουμε. Έχουμε το στικάκι. Το βάζουμε στο USB πάλι. Έχουμε διαγράψει τα αρχεία του custom firmware. Και εδώ μας βγάζει την επιλογή τώρα. Βλέπετε install package files που δεν μας εμφάνιζε πριν. Και αυτός είναι ο Gaia Manager. Τον εγκαθιστούμε. Αναστάθηκε. Να το σογκάκια. Τα καταφέραμε. Είμαστε jailbreak 355. Μπορούμε να παίζουμε τώρα, να κάνουμε backup τα παιχνίδια μας. Τώρα τη διαδικασία του Gaia Manager δεν θα σας τη δείξω, σας την έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο που ήταν για το PS3 Break, όπου δείχνουμε πως λειτουργεί ο Gaia Manager κανονικά. Τώρα όπως θα ξέρουμε και με το PS3 Break, απλά κάθε φορά που ανοίγουμε το PlayStation δεν χρειάζεται να βάζουμε ούτε στικάκια ούτε τίποτα, είναι custom το firmware και μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Ευχαριστώ, μέχρι το επόμενο βίντεο, bye bye.